ακούσουμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την πορεία των διαπραγματεύσεων και το χρόνο που αυτή θα χρειαστεί, άφησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις, μιλώντας στο Bloomberg. Όχι μόνο δεν απέκλεισε την πιθανότητα να γίνει Eurogroup και στις 29 Απριλίου, αλλά εξήγησε ότι οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις όπως τις χαρακτήρισε μπορεί να συνεχιστούν και μετά τον Απρίλιο. Πιστεύει ότι το Eurogroup στη Ρίγα στις 24 Απριλίου είναι μάλλον απίθανο να εγκρίνει την επόμενη δόση βοήθειας προς την Ελλάδα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο για ένα νέο Eurogroup, πιθανότατα κατά τα τέλη Απριλίου. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε φυσικά ότι το πρόγραμμα έχει παραταθεί κατά 4 μήνες και τώρα βρισκόμαστε μόνο στους 2 μήνες παράτασης, που σημαίνει ότι μιλώντας τεχνικά υπάρχει και άλλος χρόνος για διαπραγματεύσεις. Όμως οι ελληνικές αρχές τονίζουν ότι η ρευστότητα της χώρας γίνεται όλο και πιο δύσκολη και άρα υπάρχει ένας καλός λόγος για να επιμείνουμε στην τήρηση του προγραμματισμού για ανέβρεση λύση στο τέλος Απριλίου και να αναζητήσουμε λύση το συντομότερο δυνατό. Όμως για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, στην αρχή των διαπραγματεύσεων χάθηκε πολλής χρόνος στην ρητορική, κάτι που δεν βοήθησε, ενώ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Κομισιόν δουλεύει μόνο πάνω στο σενάριο που συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στο ευρώ. Ενώ, όπως τονίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, το καλύτερο θα ήταν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία στις 23 Απριλίου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές και η επόμενη πιθανή σημαντική στιγμή θα είναι να καταγράψουμε την κατάσταση στο Eurogroup της 24ης Απριλίου. Βασικό αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένει το ασφαλιστικό, για το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της αυγής της Κυριακής, οι Ευρωπαίοι έχουν λανθασμένα στοιχεία. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, η Άγγελα Μέρκελ στη συνάντησή της με τον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησε τι θα γίνει με το υψηλό κόστος των συντάξεων που φτάνει στο 14% του ΑΕΠ. Με την ελληνική αποστολή όμως να παρουσιάζει στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που κατεβάζουν αυτό το νούμερο στο 7%. Όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι 24 θα υπάρξει μια συμφωνία που θα έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχιση του έργου που ξεκινήσαμε ως νέα κυβέρνηση με την απόφαση 20 Φεβρουαρίου. Η πορεία του ελληνικού προγράμματος θα συζητηθεί και στο εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, όπου ο Πολ Τόμσεν θα δώσει λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις. Ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και ο επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα, Ρισί Γκογιάλ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Ταμείο, Θάνος Κατσάμπας, ο οποίος μπορεί μεν να έχει παραιτηθεί, θα παραμείνει όμως στη θέση του μέχρι τον Ιούνιο.